Στέλλα, καλησπέρα. Όχι μόνο πέτυχες το στόχο σου, αλλά πλέον παραδίδεις online μαθήματα ελληνικών σε όλο τον κόσμο, έτσι? Ακριβώς, ακριβώς, σε όλο τον κόσμο. Πες μας λιγάκι, πώς ακριβώς ξεκίνησε, τι ακριβώς είναι? Πρόκειται για ένα διαδικτυακό σχολείο, δηλαδή είναι... Μ' ακούτε? Ναι, ναι, σε ακούμε. Ωραία. Πρόκειται λοιπόν για ένα διαδικτυακό σχολείο για την εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας. Ο μαθητής δηλαδή με πάρα πολύ απλά βήματα εισέρχεται μέσα στην ψηφιακή μας τάξη και εκεί έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, δηλαδή βλέπει ο ένας τον άλλον, ακούει ο ένας τον άλλον. Αλλά το πιο σημαντικό και αυτό που διαφοροποιεί την υπηρεσία μας από άλλες παρόμοιες του χώρου είναι η χρήση ενός διαδραστικού πίνακα, ο οποίος είναι ενσωματωμένος μέσα στην πλατφόρμα και εκεί γίνεται χρήση πολλαπλών υλικών. Δηλαδή, ανεβάζουμε το βιβλίο μας, γράφουμε, σημειώνουμε, ακούμε βιντεάκια, παίζουμε τραγούδια. Είναι και αυτό που βλέπουμε τώρα προφανώς στα πλάνα μας. Και οι μαθητές σου, από ό,τι μου είπες, είναι από όλο τον κόσμο και δεν είναι μόνο παιδιά, αλλά είναι και μεγάλοι, σε μεγαλύτερη ηλικία. Ναι, σε όλες τις ηλικίες. Φανταστείτε ότι η πιο μικρή μας μαθήτρια είναι 7 χρόνων και η μεγαλύτερη μας μαθήτρια είναι πάνω από 60. Αρκετά μεγάλη. Και δεν μου λες από ποιες χώρες είναι οι μαθητές σου. Στην πλειοψηφία οι πελάτες μας έρχονται από την Αμερική, αλλά έχουμε και κόσμο από τον Καναδά, από την Αυστραλία, από την Αγγλία και από την Ιταλία. Μάλιστα. Και εσύ μάλιστα έχεις σπουδάσει κάτι εξειδικευμένο πάνω σε αυτό. Δεν έχεις τελειώσει απλά την ελληνική φιλολογία. Ναι, ναι, ναι. Έχω κάνει συγκεκριμένες σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, στο Institute of Education, και έκανα ένα μεταπτυχιακό με τη χρήση, που έφερε τον τίτλο «Χρήση τεχνολογιών στην εκπαίδευση». Και γι' αυτό προφανώς προέκυψε και αυτή η ιδέα. Δηλαδή λειτουργεί και στο εξωτερικό, λειτουργεί σε άλλες χώρες εκτός από εμάς. Ναι, 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 ακριβώς από εκεί ξεκίνησε η ιδέα. Πάντως είναι πολύ σημαντικό για ένα νέο άνθρωπο να βρίσκει ευκαιρίες σε αυτήν την εποχή. Και υπάρχει ανταπόκριση, φαντάζομαι. Ναι, 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 υπάρχει ανταπόκριση. Καταρχάς είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι μια κατεύθυνση που συνήθως οι φιλόλογοι δεν την ακολουθούν. Δηλαδή, πιο πολύ περιοριζόμαστε σε μαθήματα μέσης εκπαίδευσης, είτε αφού διοριστούμε σε κάποιο σχολείο, είτε απασχολούμενοι σε κάποιο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης. Πρώτον, δηλαδή, είναι ενδιαφέρον και για τους εκπαιδευτικούς, αλλά είναι πολύ σημαντικό και για τον κόσμο. Γιατί μαθαίνεις και το πόσο σημαντικό είναι να διαδίδεις και τη γλώσσα σου. Ωραία. Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε και να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις από εδώ και στο εξής. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ειρήνη. Να είστε καλά. Να είστε καλά.